Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της CreteTV. Πάμε να δούμε σε τίτλους αρχής κάποια από τα θέματα που φιγουράρουν ψηλά σήμερα στην ειδησιογραφία και επιστρέφουμε για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Ανησυχία για τις επικίνδυνες ρογμές σε δύσκολα σημεία του ΒΟΑΚ. Τρέμουν τις βροχές οι οδηγοί. Εκπέμπουν σήμα κινδύνου πριν να είναι πολύ αργά. Επιχείρησε προσπέραση, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση. 5 τραυματίες από σοβαρό τροχαίο στην Καλυθέα Ηρακλείου. Βρέθηκε λύση για τον κριτικό με ειδικές ανάγκες, ο οποίος ζούσε σε απάνθρωπες συνθήκες. Μεταφέρεται σε ίδρυμα των Χανίων. Όχι στη Δημοτική Αρχή. Υπερψηφίστηκε η πρόταση Κουράκη για τα δημοτικά τέλη. Μειώσεις για το 2020. Δεν πέρασε η εισήγηση της παράταξης Λαμπρίνου. Ρογμή επί του ΒΟΑΚ, τον πιο αιματοβαμμένο δρόμο του νησιού και μάλιστα σε ένα από τα πλέον επικίνδυνα σημεία του, προκαλεί έντονη ανησυχία στους οδηγούς και προβληματισμό στους κόλπους της περιφέρειας. Το πρόβλημα εντοπίζεται και σε ένα ακόμη σημείο, με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες να είναι ήδη ενήμερες για το πρόβλημα, το οποίο εκτιμάται ότι θα διωγγωθεί με την πρώτη βροχή, ενδεχομένως και την απόψινή. Η εικόνα, όπως το παρακολουθήσετε, υπογραμμίζει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την ανάγκη συντήρησης της κεντρικής οδικής αρτηρίας του νησιού, ενώ προβληματισμό προκαλεί το ενδεχόμενο για προσωρινό κλείσιμο του σημείου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Την ώρα που η συζήτηση για την κεντρική οδική αρτηρία που ενώνει την Κρήτη από άκρη σ' άκρη έχει ανάψει για τα καλά, αυτή η ρογμή που εμφανίστηκε στο βόρειο οδικό άξονα έχει προκαλέσει την ανησυχία των πολιτών. Το οδόστρωμα φαίνεται να ανοίγει και μάλιστα σε ένα από τα δυσκολότερα σημεία του ΒΟΑΚ, στην κακιά στροφή, όπως έχουν ονομάσει οι ντόπιοι τη στροφή, λίγο πριν από τον κόμβο της Λιγαριάς. Καθημερινά περνάω αυτόν τον δρόμο, τον προβληματικό του βόρειο οδικού άξονα. Τελευταία παρατήρησα τώρα και 10 μέρες ότι έχουμε ένα πρόβλημα ακριβώς στην κακιά στροφή, τη χειρότερη στροφή. Περιμένουμε τους αρμόδιους τόσο καιρό που λένε να φτιάξουν τους δρόμους, δεν τους φτιάχνουν. Έρχεται χειμώνας. Μάλιστα, το πρόβλημα εντοπίζεται σε δύο σημεία του οδοστρώματος. Στο ένα σημείο, μάλιστα, είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά με 15 η καθίζηση. Για το θέμα έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας Κρήτης. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο χώρο με τη συνδρομή και της τροχέας, προκειμένου να εξακριβωθεί η σπουδαιότητα του φαινομένου, αλλά και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Η συντήρηση γενικά των οδικών έργων και βέβαια η συντήρηση και γενικότερα των έργων, των δημοσίων έργων. Έχουμε, σαν χώρα, είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό. Ειδικά τώρα για το βόρειο δικό άξονα υπάρχουν τμήματα που δεν έχουν συντηρηθεί. Η εικόνα προκαλεί ανησυχία. Διερχόμενοι οδηγοί που αντικρίζουν το οδόστρωμα να ανοίγει μέρα με τη μέρα φοβούνται πως μπορεί να είναι η αρχή για πολύ χειρότερες καταστάσεις. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί στην περιοχή έχουμε και το θέμα με τις συνδέσεις και με τους κόμβους, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ δεν υπάρχει και μελέτη σκοπιμότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανάρτηση στα social media ενός οδηγού. Στο post στη σελίδα «Απαιτούμε ασφαλές οδικό δίκτυο για την Κρήτη» στο Facebook αναφέρει: Δείτε το βίντεο. Με τις πρώτες καλές βροχές ο δρόμος θα φύγει. Πρέπει, αν ξέρει κάποιος τους υπεύθυνους, να τους ειδοποιήσει πριν είναι πολύ αργά. Ενώ στη σελίδα SOS για το ΒΟΑΚ, άλλος οδηγός τονίζει: Ανεβαίνοντας από Ηράκλειο για Αγία Πελαγία. Εντάξει, θα φύγει ο δρόμος στη θάλασσα και δεν ξέρω αν υπάρχουν σπίτια από κάτω. Καθημερινά επιδεινώνεται το πρόβλημα. Πόσο μάλλον αν αρχίσει και βρέχει. Κιόλας, τώρα τι έχει να συμβεί. Ερωτηματικό παραμένει και το τι θα συμβεί με τις μετακινήσεις στην Κρήτη σε περίπτωση που θα πρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες επίλυσης του προβλήματος. Αν διαφορούν τελείως οι αρχές, τουλάχιστον να κάνουν κάτι για αυτόν τον καιρό να φτιαχτεί ο δρόμος προσωρινά μέχρι να φτιαχτεί ο καινούριος ΒΟΑΚ, αν γίνει ποτέ. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας βρίσκεται από το πρωί η Κρήτη, λόγω δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για τεράστια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, πατώντας σε φερόμενη διαρροή στο πλαίσιο κλειστής συνάντησης ιδεών. Είναι ακόμη πολύ νωρίς, διαμηνύουν σε συγκεκριμένο και συγκρατημένο τόνο τα ΕΛΠΕ, σημειώνοντας πως είναι άλλο πράγμα μια θεωρητική συζήτηση και άλλο τα χειροπιαστά, ανακοινώσιμα, δεδομένα και μεγέθη. Ο Μπάμπης Αβίδης έχει το ρεπορτάζ και είναι στο στούντιο για να μας ενημερώσει σχετικά για ένα θέμα που όντως προκάλεσε ντόρο και
έγινε viral, να το πούμε απλά. Καλησπέρα, Καταρίνα. Πολύ μεγάλο δώρο έχει πράγματι σηκωθεί από το πρωί σε σχέση με την Κρήτη και τον ορυκτό πλούτο που εκτιμάται ότι μπορεί να κρύβεται ανοιχτά τη Κρήτη και νότια τη Κρήτη. Κυκλοφόρησαν τυχαίοι τίτλοι, εκτενή δημοσιεύματα, Καταρίνα, σε κεντρικά μέσα ενημέρωση που δημιουργούν έτσι συνειδημούς για πολύ υψηλές προσδοκίες. Δόθηκαν και κάποια νούμερα στη δημοσιότητα της τάξης μεγεθών 280 δις κυβικών μέτρων ή αλλιώς 13 κυβικών ποδιών. Μιλάμε για τεράστια μεγέθη. Τα μεγέθη βέβαια αυτά σε εμάς τουλάχιστον δεν προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση, διότι πριν από χρόνια, έξι χρόνια αν δεν κάνω λάθος, οι κύριοι οικονοφάγος και φόσκολος που ασχολούνται επί μακρών και επί σειρά ετών με το συγκεκριμένο ζήτημα, είχαν μιλήσει για γι' αυτό ακριβώς το ποσοστό, γι' αυτό ακριβώς το μέγεθος. Έτσι είναι, Κατερίνα. Κάποιοι φαίνεται σήμερα ότι ανακάλυψαν την Αμερική με αυτά τα νούμερα και τα μεγέθη. Ωστόσο, πράγματι έγκριτοι ειδικοί και επιστήμονες, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο Αντώνης Φόσκολος, ο Ήλιας Κονοφάγος, ο Αβραάμ Ζελελίδης, ακόμα και στελέχη αρμόδια, όπως ο Γιάννης Μπασιάς, ο ισχυρός άνδρας της ΕΔΕΗ. Έχουν αναφερθεί σε τέτοιους αριθμούς, όμως προσοχή, εδώ και πολλά χρόνια, όπως το ανέφερες, 6-7 χρόνια, και έχουν φιλοξενηθεί κατά κόρον και από την CreteTV και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν τα ακούμε εμείς για πρώτη φορά. Εμείς δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει και μια παρανόηση που γίνεται σήμερα. Διότι έχει δοθεί και μια υπερβολική έκταση. Είναι άλλο πράγμα οι θεωρητικές συζητήσεις, Κατερίνα, και οι επιστημονικές εκτιμήσεις, παύλα όμως εικασίες, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή χειροπιαστά δεδομένα, και άλλο να μπορείς... Δεν έχουν ξεκινήσει καν οι γεωτρήσεις, επομένως... Ναι. Και άλλο να μπορείς να λες ότι υπάρχει κάτι χειροπιαστό, ώστε να κάνεις και ανακοινώσεις. Γι' αυτό θεωρώ πάρα πολύ σωστή ήταν η αντίδραση των ελληνικών πετρελαίων, που συμμετέχουν και στο κοινοπρακτικό σχήμα που έχει πάρει τα θαλάσσια οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, τα ΕΛΠΕ έβγαλαν μία ανακοίνωση που αποκαθιστούν έτσι λίγο την τάξη και δίνουν τη σωστή βάση του πράγματος, Κατερίνα, και νομίζω έχει αξία να δούμε ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση των ελληνικών πετρελαίων. Αναφέρουν, λοιπόν, τα ΕΛΠΕ προς αποκατάσταση της τάξης. Παρά το γεγονός ότι οι ενδείξεις ή εκτιμήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο πιθανόν να υπάρχουν σε πολλές περιοχές του κόσμου, το συμπέρασμα για την ύπαρξη ή όχι εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων προϋποθέτει μια σειρά από σοβαρές εργασίες και αναλύσεις που απαιτούν σημαντικό χρόνο. Σήμερα στην Ελλάδα, με τα δεδομένα που έχουμε, τα ελληνικά πετρέλαια δεν είναι ακόμα σε θέση να αναφερθούν στην ύπαρξη, το μέγεθος κοιτασμάτων και κατά πόσο αυτά είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Ας σημειωθεί δε ότι σε αρκετές από τις περιοχές για τις οποίες υπάρχουν δημοσιεύματα δεν έχουν καν ξεκινήσει οι έρευνες. Τι λοιπόν λένε τα ΕΛΠΕ? Αναφέρουν ότι μπορεί και να ισχύουν τα νούμερα αυτά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και μάλιστα θα πρέπει να περιμένουμε κάποια χρόνια για να μπορεί να είναι ανακοινώσιμο κάτι τέτοιο. Και επίσης άλλο οι εκτιμήσεις και άλλο τα απτά αποτελέσματα. Ακριβώς. Και άλλο, Κατερίνα, να συμπληρώσω αυτό που λες, άλλο τι μπορεί να λέγεται σε μια κλειστή συνάντηση που είναι ουσιαστικά συνάντηση ιδεών, όπως αυτή που έγινε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, μάλιστα διοργανώθηκε, και εκεί υψηλόβαθμο εκπρόσωπο των ΕΛΠΕ φαίνεται να είπε κάποια πράγματα, αλλά σε μια συζήτηση θεωρητική, Κατερίνα, και ελεύθερη και, επαναλαμβάνω, κλειστή, και άλλο το τι μπορεί να ανακοινώνεται επισήμως προς τον κόσμο. Πάντως, όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που προκάλεσε το ενδιαφέρον, που προκάλεσε ντόρο, και είχαμε τοποθέτηση και από τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακά, βέβαια, ναι, μέσω ανάρτησής του στο Facebook. Όντως, μια παρέμβαση ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βεβαίως βάζει μια άλλη διάσταση σε σχέση με το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ. Αναφέρει, λοιπόν, σε ανάρτησή του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας: «Σημερινά πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα φέρνουν τον επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Υδρογοναθράκων των ΕΛΠΕ να εκτιμά ότι υπάρχουν μεγάλα κοιτάσματα νοτιοδυτικά της Κρήτης στα οικόπεδα που τον περασμένο Ιούνιο υπογράψαμε να διερευνήσουν από κοινού ΕΛΠΕ, Exxon Mobil και Total. Αν αυτό ισχύει», συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας, «η επιλογή της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και ιδιαίτερα της θηγατρικής της για τις εξορίξεις δεν θα αποτελεί απλά ιδεολειψία, αλλά απιστία κατά του δημοσίου». Προσεκτικός πάντως στην τοποθέτησή του και ο κύριος Τσίπρας, με την έννοια ότι το διάβασες μόλις στην ανάρτησή του, αν αυτό ισχύει, αν και εφόσον αυτό ισχύει. Βεβαίως. Και είπαμε, εστιάζει σε μία άλλη παράμετρο της πολίτησης. Μάλιστα. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, σημειώνονται σε ημερήσια διάταξη στους δρόμους της Κρήτης. Το μεσημέρι είχαμε ένα ακόμη σοβαρότατο τροχαίο σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο ανάμεσα στον κόμβο της Καλυθέας και τον κόμβο του Σκαλανίου. Σύμφωνα με περιγραφές, ο οδηγός του 4x4 επιχείρησε προσπέραση, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα γιοταχή. 5 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο.
Ώρα 3 παρατέταρτο. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο με απεγκλωβισμό στον δρόμο Καρμανιόλα μεταξύ κόμβου Καλυθέας και κόμβου Σκαλανίου. Τι σας είπε ο οδηγός, μιλάει κανονικά? Μιλάει, μου είπε ότι δεν κατάλαβε τι έγινε. Αυτό. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Μου μιλάει κανονικά, όμως έχει τις αισθήσεις του και είναι εντάξει. Άμα πάει να κάνει προσπέραση εδώ πέρα, που ο δρόμος είναι ολισθηρός και δεν έχει ορατότητα όπως κατεβαίνει από πάνω, τι να πει κανείς? Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Άμεσα σπέβδουν στο σημείο ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες της Ελλάς. Πέντε άτομα τραυματίζονται σοβαρά και μεταφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο, εκ των οποίων τρεις άνδρες και δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 60 με 70 ετών. Ναι, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν προσπέραση, αλλά τελικά καταλάβουμε ότι δεν ήταν. Αυτό που είδαμε είναι απλά ότι δεν ξαναγύρισε στο ρεύμα του και ότι έμεινε στο άλλο ρεύμα. Αυτό. Δηλαδή πάει αριστερά. Ναι. Αριστερά. Πολύ αριστερά. Εντελώς, ναι. Σαν να ήταν στο κανονικά στο δικό του το ρεύμα. Σε 25 μέτρα δρόμο σκοτώνεται. Σκέψου εδώ να δεις στη στενού του κακού δρόμου τι γίνεται. Λίγοι τα απομείνουμε, μου φαίνεται, αφού είμαστε παράωρος λαός. Εφιαλτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν, καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή μεταξύ 4x4 και γιοταχή, με το τελευταίο να καρφώνεται στις προστατευτικές μπάρες. Όταν κατεβαίνεις από την άνοδο, δεν υπάρχει καλή και ορατότητα και ο δρόμος είναι γλιστράει. Ναι, μεν, δεν μπορούμε να το θέσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα ότι γλιστράει ο δρόμος. Αν πάμε λίγο πιο σιγά, εάν πολλά. Βεβαίως. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κρήτης, όπως λέμε και στο ΒΟΑΚ. Το ίδιο πράγμα, αν υπήρχε διαχωριστικό εδώ, σε καινούριο δρόμο, δεν θα είχαμε αυτό το πράγμα, δεν θα το είχαμε δει. Έντρομοι οδηγός αυτοκινήτου μας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν όταν ο οδηγός του 4x4 έκανε προσπέραση και κάτω από άγνωστες συνθήκες εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το γιοταχή. Ουσιαστικά εγώ το είδα να πηγαίνει εντελώς στο αντίθετο ρεύμα και από το αντίθετο ρεύμα να πηγαίνει εντελώς άκρη και να πέφτει πάνω στο γιοταχή που ερχόταν. Εγώ σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή ότι ο άνθρωπος τον πήρε ο ύπνος. Και ο άνθρωπος που είναι τώρα κάτω στο πάτωμα βγήκε από το αγροτικό. Ναι, ναι. Είναι ο οδηγός που προσπερνούσε. Ο οποίος βγήκε από το όχημα και έπεσε κάτω. Δεν έπεσε. Άρα προσπάθησε να μαζέψει τα πράγματα που είχαν πέσει και εμείς του ζητήσαμε να καθίσει. Στο σημείο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τη μεταφορά των τραυματιών, ενώ για αρκετή ώρα επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο με άνδρες της Ελλάς να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Και τα τροχαία ατυχήματα δυστυχώς συνεχίστηκαν. Η καταρακτώδης βροχή ήταν αρκετή προκειμένου να γίνει η αιτία για νέες συγκρούσεις. Στην αίθουσα σύνταξης η Φίλια Σαριδάκη για να μας δώσει μια εικόνα για το τι προηγήθηκε. Ένα εκ των τροχαίων σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Κακό Όρος. Ένας δρόμος εξαιρετικά επικίνδυνος με πολλές στροφές, χωρίς φώτα. Οπότε καταλαβαίνουμε, Φίλια, ότι με την καταρακτώδη βροχή τα πράγματα γίνονται εξόχως επικίνδυνα. Έτσι είναι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να πούμε καταρχήν για το τροχαίο που προηγήθηκε στο ρεπορτάζ ότι ένας 72χρονος από τις πληροφορίες που έχουμε έχει μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ενώ για τους άλλους 4 τραυματίες αντιμετωπίστηκαν από χειρουργούς και ορθοπαιδικούς. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα στο τροχαίο που ανέφερε, σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στην περιοχή ανάμεσα στο Κοκκίνη Χάνη και στο παλιό κτέο Ηρακλείου. Ήταν τη στιγμή λίγο μετά την καταρακτώδη βροχή στο Ηράκλειο, όπου οι δρόμοι ήταν και ιδιαίτερα ολισθηροί. Πρέπει να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι 2 τραυματίες είχαμε που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από πυροσβέστες. Δεν ήταν όμως το μόνο τροχαίο στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Είχαμε ένα ακόμα τροχαίο λίγες ώρες νωρίτερα στον Καβρό Χανίων, εκεί όπου είχαμε την εμπλοκή 3 αυτοκινήτων στο συγκεκριμένο τροχαίο. 2 ήταν οι τραυματίες, αλλά οι πληροφορίες και πάλι αναφέρουν ότι δεν είχαμε ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό. Πάντως το ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καταρχάς έχουμε και κάποια πλάνα τα οποία δεν είδαμε, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. που αποτυπώνουν ακριβώς την ένταση των καιρικών φαινομένων τα προηγούμενα λεπτά. Ήταν ακριβώς ένα υπερθέαμα αυτό που συνάντησαν οι οδηγοί στο οδικό δίκτυο. Βεβαίως υπερθέαμα σε επίπεδο εικόνας, όπως βλέπετε, γιατί είχαμε πάρα πολλούς κεραυνούς οι οποίοι σημειώθηκαν μέσα σε λίγα μόλις λεπτά σε όλη την Κρήτη. Υπερθέαμα λοιπόν σε επίπεδο εικόνας, αλλά όχι σε επίπεδο επικινδυνότητας, γιατί έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης, καθώς είχαμε και ταυτόχρονα καταρακτώδεις βροχές. Η νύχτα έγινε μέρα, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε κι εσείς τις εικόνες που κατέγραψε ο Αντώνης Φράγκος, ο εικονολήπτης, και πραγματικά παρατηρούσαν οι οδηγοί οδηγώντας εκείνη τη στιγμή στο βόρειο οδικό άξονα. Λοιπόν, πάμε και σε ένα ακόμη τροχαίο το οποίο κατέληξε σε δυστύχημα, με την έννοια ότι ο άνθρωπος ο οποίος πάλευε επί 11 ημέρες για τη ζωή του δυστυχώς κατέληξε.
Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα τροχαίο που σημειώθηκε μεν πριν από 10 ημέρες, αλλά σήμερα είχαμε δυστυχώς τη δυσάρεστη εξέλιξη. Ένας 25χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, προσπάθησε όλες αυτές τις ημέρες με το δικό του αγώνα να κρατηθεί στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του γερμανικού πουλιού, στην περιοχή αυτή των Χανίων. Τότε μιλούσαμε για την εμπλοκή δύο νέων ανθρώπων, 25χρονων, οι οποίοι επέβαιναν σε μηχανή και συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο. Για τον ένα 25χρονο είπαμε ότι ήταν άσχημα τα μαντάτα, ωστόσο για τον δεύτερο παραμένει στην εντατική, αλλά δεν διατρέχει κίνδυνο. Και θα κλείσουμε με την περίπτωση ενός 37χρονου, ο οποίος ζούσε μόνος του, κάτω από άθλιες, από απάνθρωπες συνθήκες. Ο ίδιος δεν μπορούσε καν να αυτοεξυπηρετηθεί. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η ανθρωπιά έδωσε και σε αυτή την περίπτωση λύση. Γι' αυτό και χαμογελάω, γιατί νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό θαύμα το οποίο σημειώθηκε στην Αγία Γαλήνη. Εκεί όπου ο 37χρονος μέχρι σήμερα ζούσε μεν σε απάνθρωπες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, καθυλωμένος σε ένα κρεβάτι, όπως μπορείτε κι εσείς να παρακολουθήσετε, αλλά είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Δεχτήκαμε καταρχήν δεκάδες μηνύματα μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος και από το νεακρήτη.gr αλλά και από την CreteTV. Οι συγχωριανοί του έγιναν μια γροθιά έτσι ώστε να υπάρξει μια θετική εξέλιξη και τελικά ήρθε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα πλέον μεταφέρθηκε από τους συγχωριανούς του μετά την εντολή που υπήρξε στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Χανίων. Εκεί πλέον ζει μέσα σε μια ζεστή αγκαλιά των ανθρώπων που τον υποδέχτηκαν. Το πρώτο δώρο που δέχτηκε ήταν ένα μπάνιο, και το λέω αυτό γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό για τους υπόλοιπους. Απλό για τον και ίδιο. Αυτονόητο για όλους μας, για τον αλλά ίδιο όμως, για τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ήταν πολυτέλεια. Ήταν ένα ανεκτήμητο δώρο αυτό που δέχτηκε, όπως και η θεραπεία και η νοσηλεία και η φροντίδα από τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι του χάρισαν και πάλι την αξιοπρέπειά του. Μάλιστα. Φιλία, σε ευχαριστώ πολύ. Με τις αναμενόμενες ουρές από τα ξημερώματα, ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για τη συμπλήρωση του κτηματολογίου. Η καταληκτική ημερομηνία βρήκε τους ιδιοκτήτες στο Ηράκλειο αγχωμένους, αλλά υπομονετικούς μέχρι και την τελευταία στιγμή, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Κοινός παρανομαστής και σήμερα το αίτημα των πολιτών για παράταση της προθεσμίας, καθώς η διαδικασία εκτός από χρονοβόρα ήταν και κοστοβόρα. Είσαστε εδώ από τις 4 το πρωί. Έχω το 20 νούμερο. 4 για να πάρω νούμερο να τελειώσουμε μια ώρα πιο νωρίς. Από τις 4 τα ξημερώματα ο κόσμος έφτανε έξω από το κτηματολόγιο, σήμερα τελευταία ημέρα της προθεσμίας για κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, περισσότερο για να λάβει εμπρόθεσμη βεβαίωση για να καταθέσει ετεροχρονισμένα όσα χρειάζονται για να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής περιουσίας του. Υπάρχει μια λίστα εδώ, κρατάει μια κοπέλα να πούμε, και γράφει τα ονόματα. Από ό,τι πληροφορούμε, 10-10 άτομα μπαίνουν μέσα, παίρνουν ένα πρωτόκολλο, αριθμό πρωτοκόλλου, μια σφραγίδα και τελειώνει. 6.30 εκείνη, τέτοια ώρα. Τι λέτε, θα προλάβετε σήμερα? Ναι, θα προλάβω. Θα καταθέσετε χαρτιά, θα πάρετε βεβαίωση? Όχι, θα πάρω βεβαίωση. Γιατί περιμένατε την τελευταία στιγμή? Όλα. Τι να, και ένα, το σπουδαιότερο είναι η αμέλεια που έχουμε όλοι. Από τις 5 το πρωί, ο αριθμός της λίστας είχε ξεπεράσει το νούμερο 100 και οι ιδιοκτήτες από την ώρα που άνοιξε η πόρτα έμπαιναν ονομαστικά και εξυπηρετούνταν. Καλησπέρα. Μέρα. Παρακαλώ, εδώ είμαστε για Αρχάνες, Χριστό και Γόρτινα. Μα είμαστε και εμείς, περιμένουμε την τελευταία ώρα τώρα να λύσουμε τα προβλήματά μας, η αλήθεια να λέγεται. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση? Βέβαια και πρέπει, άμα δεν δώσει, τι είναι αυτός ο κόσμος, τι είναι αυτό το πράγμα? Σιωπηρία έχει δοθεί ήδη. Με την αίτηση που κάνουμε, βάζουν ημερομηνία, φέρνει τον Ιανουάριο, δεν ξέρω πότε στον καθένα. Είμαστε τελευταία στιγμή, αλλά είμαστε τελευταία στιγμή για πολλούς λόγους. Ο βασικός είναι ότι δεν υπήρχαν συμβόλαια πουθενά. Ήταν όλα με εξυχθησία, διαλόγου και τέτοια. Τι να κάνει ο κόσμος? Πας στο συμβουλιογράφο και σου λέει, έλα τον Οκτώβριο, έλα τον Νοέμβριο. Δεν προλαβαίνουν. Οι μηχανικοί δεν προλαβαίνουν. Τοπογραφικά που ζητάνε δεν προλαβαίνουν. Η διαδικασία κύλησε χωρίς προβλήματα, με τους ιδιοκτήτες ωστόσο να εξηγούν ότι εκτός από την αμέλεια, που είναι κύριο συστατικό της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα, υπήρχαν και οι περιπτώσεις που δύσκολα κάποιος θα μπορούσε να είχε μέσα σε αυτό το χρόνο στα χέρια του όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να τα καταθέσει. Ή θα το πούνε πριν ότι θα δώσουμε παράταση, ή να μην δώσουν παράταση. Ένα από τα δύο. Γι' αυτό ο υπουργός που θα βγει, οποιοδήποτε είναι υπουργός αυτός, να δώσει παράταση θέλει κρέμασμα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν δίνουν, όχι, θα μας πάρουν τις υπηρεσίες, θα πληρώσουν πρόστιμα και τώρα τελικά θα δώσουν πρόστιμα, θα δώσουν παράταση. Δεν τρέπεται λίγο να. Ξέρετε σε πόσα χωριά έχετε, σε πόσες κοινότητες?
φτιάξτε τα στοιχεία δικαιούχου για κάθε κοινότητα με τα κομμάτια μέσα. Ο περισσότερος κόσμος έλαβε βεβαίωση εμπρόθεσμης κατάθεσης με ημερομηνίες που ξεπέρασαν το Μάρτιο του 2020, ενώ σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη ιδιοκτησίες να περάσουν στο δημόσιο, εφόσον δεν δηλωθούν, μάλλον εκτίμησαν ότι πρόκειται για αντισυνταγματικό μέτρο και εξήγησαν ότι το πιθανότερο είναι όλα αυτά τα σενάρια να κλείσουν με αυξημένα πρόστιμα. Δεν το πιστεύω, εφόσον δηλωθεί και μετά από μεταγενέστερο χρόνο πάλι δεν... Εκτός να κάνεις 2 χρόνια, 3 να μην ενδιαφερθείς καθόλου. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Είναι αντισυνταγματικό, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μένουμε στο θέμα. Απόψε φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Κώστα Αράπογλου, πρόεδρος ιδιοκτητών ακινήτων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κάνοντας έναν απολογισμό για το πώς κύλησε αυτή η ομολογουμένως σύνθετη διαδικασία. Και χρονοβόρα και κοστοβόρα και ιδιαίτερα περίπλοκη σε ό,τι αφορά και τον κόσμο της ενδοχώρας. Είναι πράγματι περίπλοκη η διαδικασία, γιατί ουσιαστικά με τη διαδικασία κτηματογράφησης δημιουργούνται νέοι τίτλοι, νέα συμβόλαια. Γιατί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, μετά την κτηματογράφηση ακολουθούν οι προσωρινές εγγραφές που έχουν περιθώριο να γίνουν διορθώσεις, όπως γίνονται αυτή τη στιγμή στο κτηματολογικό γραφείο του Δήμου Ηρακλείου, στα παλιά διοικητικά του όρια. Όταν ολοκληρωθεί λοιπόν η διαδικασία, θα πάψουν να ισχύουν τα συμβόλαια που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης και θα ισχύουν οι τίτλοι του κτηματολογίου. Γνωρίζετε σε τι επίπεδα έχει κλειδώσει η ανταπόκριση των πολιτών σε επίπεδο Ηρακλείου μέχρι στιγμής? Στους δήμους του νομού Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, όπου γίνεται η διαδικασία κτηματογράφησης, αυτή τη στιγμή το νούμερο είμαστε γύρω στο 50%. Που αυτό σημαίνει ότι ένας στους δύο δεν δήλωσε τίποτα. Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, αν δεν δηλώσεις τίποτα, σε κάποια φάση, μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, περιέρχονται τα ακίνητα αυτά στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Ηράκλειο, μπορούν οι πολίτες να προσέρχονται στο γραφείο κτηματογράφησης, διότι στην ουσία είναι σαν να έχει ανάψει ατύπως το πράσινο φως του Υπουργείου μέχρι και τέλος του χρόνου. Έχει νόημα κάποιος αύριο να πάει στο γραφείο κτηματογράφησης ή όχι? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που, από ό,τι γνωρίζω, έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα, μιλάμε ουσιαστικά για μία παράταση σιωπηρή, δεν την ονομάζουν παράταση, αλλά από τη στιγμή που πληρώνεις τα ίδια χρήματα που θα πληρώνεις αν είσαι εμπρόθεσμος, χωρίς να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και έχεις το περιθώριο να το κάνεις, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για παράταση. Τώρα, το πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση δεν το γνωρίζω. Όμως πρέπει και είναι επιβεβλημένο οποιοδήποτε ιδιοκτήτης δεν θέλει να οδηγηθεί σε περιπέτειες, σε αυξημένα έξοδα για να δηλώσει το ακίνητό του, θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία κτηματογράφησης, η οποία κτηματογράφηση, αυτή που γίνεται δηλαδή, αφορά τους δήμους της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Και υπάρχει και γραφείο που δέχεται αυτές τις αιτήσεις στην οδό Ευαρέστου, στο Γιώφυρο, στην πόλη του Ηρακλείου. Τώρα, πέρα από το γεγονός ότι το έχουμε πει πολλές φορές, μας χαρακτηρίζει αυτή η νοοτροπία της τελευταίας στιγμής, υπάρχουν και προβλήματα πρακτικά. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι το γραφείο κτηματογράφησης στο Ηράκλειο μετρά ελάχιστο προσωπικό, το οποίο προφανώς και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των τελευταίων ημερών. Είχε προγραμματιστεί να έχουμε μία ομαλή ροή. Και γι' αυτό διδόταν παρατάσεις ανά ένα μήνα του κόσμου. Όμως η προσέλευση δεν ήταν η απαιτούμενη και όλος ο κόσμος, όλος αυτός ο όγκος δουλειάς έπεσε τις τελευταίες 10-15 μέρες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λογικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί το προσωπικό στη διαδικασία της κτηματογράφησης. Τώρα, πρέπει να έχει κάτι υπόψη του ο εκάστοτε ιδιοκτήτης σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο συμπλήρωσε τα απαιτούμενα έγγραφα ή σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό σκέλος από εδώ και πέρα, διότι έχουμε μπροστά μας τη διασταύρωση των στοιχείων. Θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων. Όσοι τα δήλωσαν, οι δηλώσεις θα επεξεργαστούν. Από εκεί και πέρα θα δοθεί ευκαιρία να γίνουν και ενστάσεις. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου, που αφορά το Δήμο Ηρακλείου. Επειδή όταν γινόταν η διαδικασία κτηματογράφησης στο Δήμο Ηρακλείου, δεν ζητούσαν τοπογραφικά με συντεταγμένες, δεν είχε γίνει αυτός ο ντόρος που γίνεται τώρα,
που όλοι οι φορείς επισημαίνουμε ότι πρέπει να, το α και το ω για να γίνει σωστά η δήλωση, πρέπει να υπάρχει ή τοπογραφικό ή συντεταγμένες που θα έχουν ληφθεί από τοπογράφο μηχανικό ή από πολιτικό μηχανικό. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αρκετά λάθη. Θα πρέπει λοιπόν ο κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου, παρά το ότι το έχει δηλώσει στο κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου που αφορά τα ακίνητα που βρίσκονται στο Δήμο Ηρακλείου, στα παλιά διοικητικά του όρια, προτού επεκταθεί ο Δήμος με τις κοντινές περιοχές του Ηρακλείου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης μέχρι το τέλος του 2020 να έχει ελέγξει και να έχει διορθώσει, να έχει ολοκληρώσει και τη διαδικασία της διόρθωσης. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πάρει αντίγραφο κτηματολογικού φύλου, να δει αν έχει δηλωθεί σωστά το ακίνητο και επίσης για τα οικόπεδα ή τις περιοχές που είναι αγροτικές περιοχές στην πόλη του Ηρακλείου, όπως είναι η Φινικιά, το Κορακοβούνι, Μαραθίτης, αγροτικές περιοχές των Βασιλιών, θα πρέπει να ελέγξει με τοπογράφο αν είναι σωστές οι συντεταγμένες, αν είναι σωστά τα όρια του ακινήτου. Αν δεν το κάνει αυτό, όταν οριστικοποιηθούν οι εγγραφές, τότε διατρέχει το κίνδυνο, αν μεν το ακίνητο είναι αδήλωτο, να περιέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου και αν υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, θα φαίνεται ότι ανήκει ένα τμήμα ή και ολόκληρο το ακίνητό του στο γείτονα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι πρέπει να γίνουν, να ολοκληρωθούν οι εγγραφές μέχρι το τέλος, οι διορθώσεις μέχρι το τέλος του 2020. Και πρέπει να το κάνει όποιος το κάνει, να το κάνει έγκαιρα. Γιατί δυστυχώς το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου είναι υποστελεχωμένο. Ενώ είχε δύο δικηγόρους, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα δικηγόρο, στέλνονται για επεξεργασία όλα τα έγγραφα που κατατίθενται στην άρτα και στοιχείο στα κτηματολογικά γραφεία, είναι τραγικό να το λέμε δηλαδή, και όλος ο φόρτος δουλειάς περνάει από τα χέρια της Διευθύντριας του Κτηματολογίου, η οποία ταυτόχρονα είναι Διευθύντρια του Υποθηκοφυλακίου, έχει το φόρτο να ενημερώνει τους πολίτες με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια καθυστέρηση και να ταλαιπωρούνται πολίτες στην αναμονή να ενημερωθούν από ένα και μοναδικό άτομο, και ταυτόχρονα πρέπει να ελέγχει τις εισηγήσεις που κάνουν τα κτηματολογικά γραφεία της Άρτας και της Χίου, να τα ελέγχει για να βγάζει αποφάσεις. Τι να πρωτοσχολιάσει κανείς. Ή να μην το σχολιάζει. Το είπαμε και νωρίτερα πάντως ότι αυτή ήταν μια σύνθετη διαδικασία, ιδίως για τους ιδιοκτήτες της ενδοχώρας. Ξέρουμε ότι έχει δοθεί μια παράταση για Γόρτινα, Φεστό, Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, Αρχανών Αστερουσιών και Βιάνου. Υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει ή θεωρείτε ότι θέλετε να συμβουλεύσετε τους ανθρώπους αυτούς, διότι υπάρχουν πολλές παραλήψεις, αρκετές περιπτώσεις, ενώ σε επίπεδο εγγράφων, για περιουσίες οι οποίες πέρασαν από γενιά σε γενιά προφορικά. Ένα παράδειγμα φέρνω. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν, θα πρέπει να ελέγξουν αν οι καταχωρήσεις και οι δηλώσεις που κάνουν, που έχουν κάνει ήδη, μετά την επεξεργασία που θα γίνει, αν δηλώθηκαν σωστά τα ακίνητα. Γιατί, εάν κάποιος έχει ένα ακίνητο και το είχε δηλώσει βάσει τοπογραφικού και με συντεταγμένες που έχουν ληφθεί από τοπογράφο ή από πολιτικό μηχανικό, αυτός έχει το πλεονέκτημα απέναντι στο γείτονα που είχε πάρει συντεταγμένες με ένα GPS χεριού ή με εφαρμογή από κινητό τηλέφωνο. Γιατί οι εφαρμογές αυτές από κινητά τηλέφωνα ή με GPS χεριού έχουν αποκλίσεις μέχρι και 7 μέτρα. Και στην επεξεργασία από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο της κτηματογράφησης, προτιμώνται οι μετρήσεις που έχουν γίνει από πολιτικούς μηχανικούς ή από τοπογράφους, γιατί αυτές είναι οι ακριβείς. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, όσοι δήλωσαν, εάν τα ακίνητά τους ανταποκρίνονται, αν οι δηλώσεις καταχωρήθηκαν όπως τα δήλωσαν. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι όλοι λέμε ναι στο κτηματολόγιο, είναι μια διαδικασία που θα βοηθήσει, ωστόσο πληθαίνουν οι φωνές που χαρακτηρίζουν αντισυνταγματικό το όλο θέμα. Με ποια έννοια? Ότι ο πολίτης κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του. Αυτό εσείς πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά κινδυνεύει να χάσει την περιουσία του, απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να προχωρήσουμε σαν κτηματαγορά, σαν χώρα αν θέλετε, χωρίς να έχουμε κτηματολόγιο. Είμαστε η μοναδική χώρα
στην Ευρώπη η οποία δεν έχει κτηματολόγιο. Και ματαιώνονται αγοραπολισίες, χάνονται επενδύσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε για επενδύσεις όταν συγκεκριμένος επενδυτής, και το έχω αντιμετωπίσει, το έχω βιώσει δηλαδή σαν δικηγόρος αυτό το πράγμα, υπαναχώρησε από την πώληση μόλις άκουσε ότι για το κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου θα πρέπει να σταλούν τα χαρτιά στις πόλεις που είπα προηγουμένως και απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και ότι ο πολιτής πρέπει να συλλέξει, να έχει στα χέρια του φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, να έχει TAP, να έχει βεβαίωση από μηχανικό ότι το κτίσμα που υπάρχει δεν είναι αυθαίρετο, όταν στο εξωτερικό όλα αυτά είναι σε ένα κομπιούτερ μέσα και η αγοραπολισία γίνεται σε 2 ώρες. Βέβαια, επειδή αναφερθήκατε στο εξωτερικό, το οποίο πάντα είναι βέβαια πολλά βήματα πιο μπροστά από εμάς, στην Ιταλία, αναφορικά με το θέμα της συνταγματικότητας, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Μίλησε ξεκάθαρα για δίμευση περιουσίας. Με βάση τη λογική που ακολουθείτε, αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία που πρέπει ο καθένας να δηλώσει το ακίνητό του. Υπάρχει ένα κόστος, αλλά μπροστά, αν σταθμίσουμε 2 πράγματα, το ένα είναι το να μην υπάρχουν διαφορές ή διενέξεις αυτή τη στιγμή, να υπάρχει μια ασφάλεια στις συναλλαγές. Και από την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος κάποιος ο οποίος αμελεί επί πολλά χρόνια να δηλώσει το ακίνητό του, θεωρώ ότι η πλάστιγα πρέπει να γύρει προς το ότι πρέπει να γίνει κτηματολόγιο. Και αν θέλετε να σας πω και κάποιο παράδειγμα. Βεβαίως. Σύντομα για να κλείσουμε, γιατί και το χρόνος πιέζει. Ότι για να κάνει έλεγχο κάποιος δικηγόρος, ας πούμε, σε υποθηκοφυλάκια, ιδίως περιφερειακά, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν είναι αλφαβητικά, αλλά είναι βάση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Δηλαδή, συγκεκριμένα στα παλιά αρχεία του υποθηκοφυλακίου Μυρών, εάν έψαχνα εγώ προσωπικά να βρω κάποιον και μου είπαν ότι επειδή ήταν παπάς έπρεπε να τον ψάχνω στο πι. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχει ασφάλεια συναλλαγών. Κύριε Ράβογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ που βρεθήκατε απόψε κοντά μας και εμείς σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή. Μειωμένα τέλη θα πληρώνουν αρκετοί δημότες του Ηρακλείου από την επόμενη χρονιά. Το επίμαχο θέμα συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταφράστηκε σε βαριά πολιτική ήττα για τη Δημοτική Αρχή της Μειοψηφίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την εισήγηση της παράταξης Λαμπρινού. Αντιθέτως, η πλειοψηφία ψήφισε την εισήγηση της παράταξης Ηράκλειο 375, με τα δημοτικά τέλη να διαμορφώνονται πλέον με βάση την πρόταση Κουράκη, η οποία κινήθηκε με άξονα την ανταποδοτικότητα και τη δίκαιη μεταχείριση των δημοτών. Μείωση για το 2020 για αρκετές κατηγορίες δημοτικών τελών περιλαμβάνει η πρόταση της παράταξης του Γιάννη Κουράκη που υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε χθες. Πρέπει να υπάρχει ένα ανταποδοτικότητα, 2 ισότιμη δίκαιη μεταχείριση και να έχει ένα αναπτυξιακό πρόσημο. Μπορούν να γίνουν αυτά. 2 πράγματα πρέπει να συμβούν. Το ένα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και το άλλο είναι να υπάρχουν τα εργαλεία. Τώρα νόμος 45-55 του Κλεισθένη δίνει τη δυνατότητα απεριόριστων ειδικών συντελεστών. Παλαιότερα υπήρχε 2 ζώνες και ορισμένοι συντελεστές. Η Δημοτική Αρχή δεν κατάφερε να περάσει την εισήγησή της, αφού έχοντας τη μειοψηφία των εδρών, δεν βρήκε τη στήριξη των απαραίτητων δημοτικών συμβούλων. Αντιφέτως, η πρόταση της παράταξης 375 πέρασε με ευρεία πλειοψηφία, καθώς υπερψηφίστηκε από τις παρατάξεις Ηλία Λιγερού και Πέτρου Ενιωτάκη, ενώ αίσθηση προκάλεσε το λευκό του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Υπέρ της εισήγησης Λαμπρινού ψήφισε ο επικεφαλής της παράταξης Ηράκλειο για όλους, που έσπευσε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος της συνεδρίασης, αρτιαφιχθής από ταξίδι στο εξωτερικό. Το σκεπτικό της εισήγησης Κουράκη βασίστηκε στο ότι οι περιαστικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου παράγουν λιγότερα απορρίμματα από τις αστικές και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταβάλουν μειωμένα δημοτικά τέλη. Εσείς που έχετε καταθέσει μια διαφορετική πρόταση, νομίζω ότι έχετε ήδη αντιληφθεί ότι πράγματι έχει προσθέσει και έχει λάβει παραμέτρους οι οποίες αγνοήθηκαν. Άρα, σας καλούμε λοιπόν να την υπερψηφίσετε. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι εμείς θα είμαστε αρρωγοί και συνοδοιπόροι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής καλών σύγχρονων πρακτικών που
έχουν να κάνουν με την περισυλλογή και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι, τα οικιακά τέλη διαμορφώνονται για το 2020 στα 0,60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τους δημότες της ενδοχώρας και στα 0,66 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τις αστικές περιοχές. Μειώσεις στους λογαριασμούς δημοτικών τελών θα βγουν την επόμενη χρονιά και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου από 0,78 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο που ισχύει σήμερα στα 0,48. Το ίδιο και τα στεγασμένα ή μη πάρκινγκ εντός και εκτός των τυχών, που το 2020 θα καταβάλουν 1,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 2,53 που ισχύει σήμερα. Στη συνευρίαση το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, που ζήτησαν περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών, με τους βενζινοπόλες να ζητούν την ένταξη των πρατηρίων στην κατηγορία των εμπορικών καταστημάτων. Κρίσιμες θα είναι και οι επόμενες συνευριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, καθώς έρχεται ο προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα με καθυστέρηση τριών μηνών, η Δημοτική Αρχή θα εισηγηθεί τη σύσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ. Το στίγμα των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης, τόσο στο μέτωπο της διαδικασίας για την παροχή του δικαιώματος ψήφου στους αποδήμους, όσο και σε εκείνο για τις κινήσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό της ΔΕΗ, έδωσε κατά τη διάρκεια μαραθώνια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επιτυχία του πολιτικού συστήματος αναφορικά με την ψήφο των αποδήμων, ζητώντας από τους υπουργούς του να στηρίξουν τις κινήσεις της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Βουλής έχει υπομειστεί το βάρος για την άρση του αδιεξόδου στις συνεδριάσεις της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπαγγελίου, μετά την αμετακίνητη στάση που συνεχίζει να κρατάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την ψήφο των αποδήμων βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου, που διήρκησε κάτι λιγότερο από 3 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το οποίο τόνισαν κυβερνητικές πηγές είναι ότι πρώτα θα γίνει συνταγματική αναθεώρηση για να υπάρξει και η απαραίτητη ευελιξία και στη συνέχεια θα τρέξουν οι διαδικασίες με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Για μια μεγάλη επιτυχία του πολιτικού συστήματος, έκανε λόγο μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία που δίνει λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών. Να στηρίξετε ισχυρά και επιτακτικά την επιτυχία του πολιτικού συστήματος. Να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη ότι έπρεπε να βρεθεί στήριξη στη Βουλή από 200 βουλευτές. Να τονιστεί ότι η κοινή γνώμη δεν είναι αντίθετη στις συνθέσεις για να βρεθεί κοινός τόπος σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Αναφορικά τώρα με το μέλλον της ΔΕΗ, κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν ότι θα υπάρξει το επόμενο διάστημα ένας δεκάλογος παρεμβάσεων με στόχο τον εξυγχρονισμό της εταιρείας, με τις παρεμβάσεις να έχουν ως επίκεντρο τις προμήθειες και το οργανόγραμμα. Η μεγάλη πρόκληση είναι ότι μπορούμε να εξυγειάνουμε και να εξυγχρονίσουμε μια μεγάλη επιχείρηση που απαξίωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Το ζήτημα τώρα της εξαίρεσης του Δημήτρη Τζανακόπουλου και του Παύλου Πολάκη από την Προανακριτική Επιτροπή για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου παραμένει ψηλά στην επικαιρότητα, με τον πρόεδρο της Βουλής να καλείται να βρει λύση στο αδιέξοδο. Στο ΣΥΡΙΖΑ πάντως παραμένουν αμετακίνητοι στη θέση τους να μην δεχτούν την απόφαση της πλειοψηφίας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της σύστασης της Επιτροπής είναι στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας όρισε τα συγκεκριμένα άτομα στην Επιτροπή αυτή και εκεί δεν υπάρχει δικαίωμα σε κανέναν να αναιρέσει αυτό το δικαίωμα του Προέδρου. Όλη αυτή η κίνηση έγινε με δόλο. Ναι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται να είσαι και μάρτυρας και εξεταστής και εισαγγελέας. Δηλαδή, τους όρισε επίτηδες, δηλαδή. Άρα και εξεταστής και εξεταζόμενος και ελέγχων και ελεγχόμενος, τους όρισε επίτηδες ώστε να μην καταθέσουν ως μάρτυρες. Μένουμε σε κεντρικό επίπεδο. Νίκος Παναγιωτόπουλος κοντά μας για να δούμε περισσότερα σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και πάμε στο κίνημα αλλαγής. Νίκο, καλησπέρα. Είχαμε μια θυελλώδη συνεδρίαση και πολύ ωραία. 6 ώρες διήρκησε. Ωστόσο, επικράτησε η γραμμή, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της κυρίας Γεννηματά. Της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Μπορεί τα βλέμματα να έχουν επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή στην κεντρική πολιτική σκηνή, στο αδιέξοδο, στο μέτωπο της Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν πέρα προσπεράσουμε τις εξελίξεις και στο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό του Κινήματος Αλλαγής, στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είχαμε τη συνεδρίαση του ενιαίου πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, σε μια συνεδρίαση που συμμετείχαν ευρωβουλευτές και βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και μέλη βέβαια της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Μία συνεδρίαση
που σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις και από διαφωνίες και από σκληρή κριτική μελών και στελεχών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ προς το πρόσωπο της Φόφης Γεννηματά. Ωστόσο, δεν βγήκε λευκός καπνός, δεν υπάρχει καμία απολύτως απόφαση που να σχετίζεται με διαδικαστικά θέματα που αφορούν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Πέρασε ωστόσο διαβοής η πρόταση και η γραμμή της επικεφαλής του κινήματος αλλαγής αναφορικά με το συνέδριο που πιθανότατα θα γίνει πριν τις 7 Δεκεμβρίου. Μάλλον θέλησε να στείλει ένα μήνυμα λέγοντας ότι η αντίληψη περί διεισμού του Κινάλ και του ΠΑΣΟΚ δεν βοηθά την παράταξη. Βέβαια. Η πάγια γραμμή και η πάγια τοποθέτηση της Φόφης Γεννηματά σε μια προσπάθεια να απαντήσει στους σκληρούς αντιπάλους της, εντός εισαγωγικών, εσωτερικούς αντιπάλους της, δείχνοντας τόσο τον Παύλο Γερουλάνο όσο Σωστά. και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο οποίος ο κύριος Γερουλάνος από την πλευρά του υποστήριξε την ανάγκη να γίνει ένα ανοιχτό συνέδριο, ανοιχτό εννοούσε προς τον κόσμο. Επικαλέστηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου και σημείωσε χαρακτηριστικά: ο Τσίπρας κάνει κόμμα με τον κόσμο και εμείς διευθετείς σε κλειστά δωμάτια. Νομίζω ότι αυτό φανερώνει και το κλίμα που επικράτησε. Και θα προσθέσω και δύο συγκεκριμένες τοποθετήσεις, ότι δεν πρέπει και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανονικότητα στο κόμμα και ότι υπάρχουν κλειστές διαδικασίες στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής. Να πούμε λοιπόν ότι πέρασε η πρόταση γεννηματά ότι το συνέδριο πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 7η Δεκεμβρίου. Δεν θα έχουμε εκλογή νέων συνέδρων, να πούμε Κατερίνα. Θα γίνουν άμεσα τροποποιήσεις με πρωτοβουλία και του Βασίλη Κιγκέρογλου στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι το ίδιο πρόσωπο με τον επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, ενώ να πούμε ότι η Φόφη Γεννηματά έδειξε διατεθειμένη να εξαντλήσει κατά κάποιο τρόπο την θητεία της μέχρι και το 2021, ρίχνοντας το μπαλάκι σε όσους έχουν ανοίξει θέμα ηγεσίας στο κίνημα αλλαγής. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκοπός μας η ζωή των Ελλήνων να γίνει πιο εύκολη, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνο, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα πρότυπα πολλών δυτικών χωρών μπορεί να περιορίσει την γραφειοκρατία που εξακολουθεί διαχρονικά να αποτελεί μεγάλο αγκάθι για τη χώρα μας. Ο κύριος Πιερακάκης υπογράμμισε ότι προσωπικό όραμά του είναι η δημιουργία ενός ενιαίου κόμβου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα μπορούσε να εξυπηρετεί τους πάντες. Η εύρυθμη λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων είναι απόλυτα συνυφασμένη με την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η ψηφιοποίηση θα μπορούσαν να δώσουν τη λύση, φτάνει να υπάρχει σχέδιο. Αυτό είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, πηγαίνοντας το όραμά του ένα βήμα παραπέρα. Μπορώ να σας απαντήσω πολιτικά ότι αυτό θα είναι και το στοίχημά μας. Το στοίχημα είναι να αποδείξουμε ότι πράγματι μπορούμε αυτή τη στιγμή να επαναφέρουμε τον τόπο. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, νομίζω, με έναν τρόπο αποκομμένο από το χθες. Γιατί σε τελική ανάλυση, εντάξει, μπορούμε να κρίνουμε και να πούμε ότι έγιναν πολλά κακά στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είχε τύχει να μοιραστώ και μια προσωπική μου ιστορία στην παράδοση παραλαβή, μόλις σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση. Η οποία ήταν ότι όταν έτυχε να φύγω για τις σπουδές μου στην Αμερική, είχε τύχει ένα οικογενειακό μου πρόσωπο να μου δώσει μια φωτογραφία για να μου ζητήσει να την ανοίξω στο αεροπλάνο. Και στη φωτογραφία αυτή φαινόταν, είχε μια γιαγιά με τέσσερα παιδιά, ξυπόλυτα, ένας από αυτούς ήταν ο συνονόματος παππούς μου, και η φωτογραφία έλεγε Αεραιόπολη 1934. Επειδή από εκεί κατάγομαι, είναι και Πιερακάκης από τη Μάνη. Και πέρα από την αυτονόητη συγκίνηση που μου είχε δημιουργήσει η φωτογραφία, μου γέννησε και έναν συνειρμό. Ο συνειρμός ήταν ότι αυτά τα ξυπόλυτα παιδιά χτίσαν τη χώρα. Σε τελική ανάλυση, με όλα τα προβλήματά της, η χώρα ήταν ερείπιο. Ένας ενιαίος κόμβος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κάθε πολίτη σε οτιδήποτε χρειάζεται ως στοιχείο από την επίσημη ελληνική πολιτεία. Αυτό, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης, δεν το έχει καταφέρει καμία κυβέρνηση διαχρονικά. Έχουμε ήδη πει καταρχήν ότι θέλουμε να φτιάξουμε έναν κόμβο που λέγεται gov.gr. Εδώ ποιους μιμηθήκαμε? Τους Βρετανούς. Έχει φτιαχτεί ένα site, το οποίο παραπέμπω να το δουν και οι τηλεθεατές, που λέγεται gov.uk. Ποια ήταν εκεί η σύλληψη? Το κράτος είναι ένα. Αυτή είναι η σύλληψη. Κάθε φορά που πας και σου λένε να πας σε 4 ή σε 5 ώρες, το κράτος σε αντιμετωπίζει σαν ιδιότυπο κλητήρα του. Δεν σου λέει είμαι ένα, σου λέει είμαι πολλά. Δεν επιτρέπεται εν έτη 2019 στην Ελλάδα μία απλή διαδικασία να μπλέκει στα γρανάζια μιας γραφειοκρατίας που πάει τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. Οι Βρετανοί είπαν, φτιάχνοντας αυτό τον κόμβο, όχι, το κράτος είναι ένα. Με μία γλώσσα. Με ένα σημείο που είναι όλες οι πληροφορίες και με ένα σημείο που παρέχονται υπηρεσίες.
Τώρα, αυτό φυσικά για να το φτιάξεις πλήρως θέλει ναι, χρόνο. Βέβαια. Εμείς τι έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε? Έχουμε δεσμευτεί να ξεκινήσουμε με κάποιες πρώτες υπηρεσίες στις αρχές του επόμενου έτους. Κάπου γύρω στο Μάρτιο το υπολογίζουμε. Εκεί λοιπόν θέλουμε κάποιες νέες υπηρεσίες να τις παρέχουμε για πρώτη φορά στον κόσμο. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από τα ΚΕΠ. Κάτι που μπορείς να το κάνεις και στα ΚΕΠ, ο στόχος είναι να μπορείς να το κάνεις και από το σπίτι σου ή και από τη δουλειά σου και να γλιτώσεις χαμένες εργατόρες. Δείτε σε λίγο. Τους πάντες συγκίνησε ο 92χρονος Λευτέρης Τσικανδυλάκης. Έζησε τη φρίκη του πολέμου και κάθε χρόνο τιμά στο έπακρον όσους χάθηκαν για την πατρίδα. Πρεμιέρα απόψε στα Χανιά για την ταινία «Ορεινές Συμφωνίες», ένα ντοκιμαντέρ για τις άγνωστες πτυχές της ζωής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Οι «Ορεινές Συμφωνίες» προβάλλονται αυτή την ώρα στον κινηματογράφο Αττικών, παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη, της Αλεξάνδρας και της Κατερίνας Μητσοτάκη. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας πει περισσότερα για ένα ντοκιμαντέρ. Βίκη, καλησπέρα. Το οποίο παρουσιάζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως άνθρωπο, ως πατέρα και ως πολιτικό φυσικά. Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα τολμούσα να πω ότι πρόκειται για μια ταινία έκπληξη, διότι πραγματικά παρουσιάζει άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι μια ταινία η οποία προέκυψε από απαντήσεις που έδωσε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στην τελευταία συνέντευξή του. Ήταν δηλαδή και το έναυσμα ώστε το Ίδρυμα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να προχωρήσει σε αυτή την παραγωγή, στις Ορεινές Συμφωνίες. Μια παραγωγή στην οποία προβάλλονται πτυχές από τη ζωή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως παιδί, από τη ζωή του στο πλευρό της συντρόφου του, Μαρίκας Μητσοτάκη, αλλά και πώς τα παιδιά του περιγράφουν τη σχέση τους στην πορεία της ζωής τους. Βεβαίως, πολύ έντονο είναι το στοιχείο, αλλά και η αγάπη και η έννοια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για τον ορεινό όγκο της Κρήτης. Επιθυμία εξάλλου δική του ήταν η ανάδειξη του, η ανάδειξη των λευκών ωραίων, και αυτό αποτυπώνεται και στις Ορεινές Συμφωνίες. Εδώ, όπως είπες, βρίσκονται οι τρεις κόρες του άγνωστου πολιτικού, την Ντόρα Μπακογιάννη, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη και Κατερίνα Μητσοτάκη, όπως επίσης και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Βάγγελης Αθηναίου. Βίκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ταινία της Μαρίας Βολιαντοπούλου «Για θύμισέ μου», που θέτει στο επίκεντρο τους φροντιστές των ατόμων με Αλτσχάιμερ, έκανε χθες πρεμιέρα στο κινηματοθέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, το οποίο γέμισε ασφυκτικά την αίθουσα. Στην εθελοντική αυτή προσπάθεια συμμετείχαν περισσότεροι από 80 επαγγελματίες, ενώ μετά το Ηράκλειο η ταινία θα προβληθεί σε Ρέθυμνο, Χανιά αλλά και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Τα έσοδα από την προβολή της ταινίας έχει προγραμματιστεί να διατεθούν στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και Υγιούς Γύρανσης. Τον τελευταίο καιρό η γιαγιά έχει μια ασθένεια που την κάνει να ξεχνάει, να μην θυμάται πολλά πράγματα. Μετά από 2 χρόνια προετοιμασίας και γυρισμάτων, η ταινία «Για θύμισέ μου», χτες το βράδυ, έφτασε στο κοινό με την πρεμιέρα να κερδίζει ένα ζωηρό χειροκρότημα θαυμασμού και συγκίνησης στην προσπάθεια δεκάδων ανθρώπων που εργάστηκαν για την πρώτη μεγάλο μήκους ταινία, η οποία δημιουργήθηκε για να φέρει στην επιφάνεια την πίεση και τις δυσκολίες, τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων που φροντίζουν άτομα με Αλτσχάιμερ. Η μαμά μου. Θα με ξεχάσει. Νομίζω ότι νιώθω ακόμα την ένταση. Ξέρεις, είναι μέχρι να μπεις μέσα να ξεκινήσεις, αλλά νιώθω ικανοποίηση. Το αποτέλεσμα το έχεις δει? Ναι. Νομίζω ότι πλέον είμαι πιο σίγουρη για το «Για θύμισέ μου» από ποτέ. Αγωνία. Έχω άγχος. Αλλά είναι και μια ανακούφιση. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τώρα αυτό που περιμένουμε είναι να πάρει και κόσμο το μήνυμα από την ταινία. Πονάει πολύ όταν σε ξεχνάμε. Η πρεμιέρα της ταινίας της Μαρίας Βολιαντοπούλου, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Αντώνη Ρενιέρη και με πρωταγωνίστριες την Ανδριανή Αγγελιδάκη και την Αμαλία Ζαριανάκη, κατάφερε να γεμίσει ασφυκτικά το κινηματοθέατρο Αστόρια, με τον κόσμο να λαμβάνει τα μηνύματα της ταινίας ως ενεργό μέλος μιας κοινωνίας που το θέμα του Αλτσχάιμερ, όσο περνούν τα χρόνια, καταγράφεται όλο και πιο συνηθισμένο μέσα σε οικογένειες. Αχ, παιδιά, δεν βαρέθηκες να μ' αγαπάς? Έχουμε λίγο άγχος. Αλλά πιστεύουμε ότι θα βγει αυτό που θέλουμε, και αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Δηλαδή να μπορεί ο καθένας να βοηθάει τον άλλο και να σέβεται τον άλλο. Η Ελένη, μια γυναίκα που βλέπει τη μητέρα της να χάνεται μέσα στο σκοτάδι του Αλτσχάιμερ, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της ταινίας. Η μητέρα με θολή μνήμη, η υπόλοιπη οικογένεια με πόνο βαθύ και μαζί ο κύκλος των ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα.
Μια προσέγγιση πραγματική, ανθρώπινη και καταλυτική για το πώς τα στάδια της ασθένειας δοκιμάζουν κάθε άνθρωπο που φροντίζει έναν δικό του που πάσχει από Αλτσχάιμερ. Πολύ μεγάλη αγωνία για να δούμε τελικά στο σύνολό της όλη μας τη δουλειά και πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που μας δόθηκε αυτή η ευκαιρία να φωνάξουμε αυτό το μήνυμα μέσα από την ταινία μας. Να έρθουμε να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά στους ανθρώπους που στηρίζουν και φροντίζουν καθημερινά όλους αυτούς τους ασθενείς, είτε πάσχουν από την νόσο του Αλτσχάιμερ, είτε από οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ασθένεια. Αλλά αυτή η αγκαλιά απλώνεται φυσικά και στους ίδιους τους ασθενείς, που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει ραγδαία και να χάνουν τον ίδιο τους τον εαυτό. Η αγάπη δεν ξεχνιέται. Τα γυρίσματα της ταινίας, στην οποία συμμετείχαν και επαγγελματίες ηθοποιοί, έγιναν εξ ολοκλήρου στο Ηράκλειο, ενώ στην πρεμιέρα βρέθηκαν η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου που παρουσίασε τη βραδιά και ο συγγραφέας Αύγουστος Κορτό, ο οποίος μίλησε για τη δική του εμπειρία με το Αλτσχάιμερ. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές, γιατί πρέπει να περάσει το μήνυμα της συμπαράστασης, του εθελοντισμού, της βοήθειας σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη μας. Είναι να θυμόμαστε τον άνθρωπο. Ο γιος είμαι, μαμά, ο Γιώργος. Η μαμά μου θα με ξεχάσει. Η ταινία που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πανελλήνιου Οργανισμού Νόσου Αλτσχάιμερ και της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και υποστηρικτή επικοινωνία στην CreteTV, θα προβληθεί και απόψε στο Ηράκλειο, ενώ στις 4 Νοεμβρίου θα προβληθεί στο Ρέθυμνο και στις 16 Νοεμβρίου στα Χανιά. Το επόμενο διάστημα, η ταινία για το Αλτσχάιμερ θα ταξιδέψει σε χώρους προβολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, με τα έσοδα από τις προβολές να διατίθενται στην αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρεία Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης. Με κοιτάς σαν να μην με γνώρισες ποτέ. Πάμε τώρα σε μια επίδειξη από ντρόουν, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνού Συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Φόδελε. Η Έλλη Κοκάλη έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει σχετικά για τα ντρόουν. Έλλη, καλησπέρα. Τα οποία μπορούν να επιστρατευθούν και σε ό,τι αφορά θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια. Και με την ασφάλεια και με επιχειρήσεις διάσωσης. Αυτή τη φορά μιλάμε για σμήνη από ντρόν, τα οποία στο μέλλον θα συνεπικουρούν τις επιχειρήσεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με το κομμάτι της ασφάλειας, του ελέγχου χώρων, είτε με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Η επίδειξη σημερινή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο φιλοξενείται στην Κρήτη και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Είχαμε λοιπόν αυτή την επίδειξη, στην οποία συμμετείχαν 3 ντρόν, το ένα με ανεπτυγμένες δυνατότητες και 2 μικρότερα. Οι χειριστές μας έδωσαν την εικόνα την οποία μπορούν να μεταφέρουν τα σμήνια από ντρόν σε ένα συντονιστικό κέντρο και τις δυνατότητες που έχουν σε αυτή την ομάδα. Άλλο ντρόν να μεταδίδει την εικόνα, άλλο να δίνει το στίγμα της περιοχής όπου έχει εντοπιστεί κάτι ύποπτο είτε κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο, ενώ τα μεγαλύτερα ντρόν έχουν τη δυνατότητα ακόμη και να μεταφέρουν ήδη όπως ένα κουτί πρώτων βοηθειών, προκειμένου σε μια περίπτωση, για παράδειγμα, ενός ανθρώπου που έχει χαθεί σε μια δύσβατη ορεινή περιοχή, να έχει άμεσα τη βοήθεια που χρειάζεται πριν τα σωστικά συνεργεία πρέπει να διανύσουν την απόσταση τη συγκεκριμένη και να δαπανίσουν μεγάλο χρόνο για να τον εντοπίσουν. Ήταν πραγματικά μια εντυπωσιακή επίδειξη. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας είναι πλέον σύμμαχοι και για την αστυνομία και για την πυροσβεστική και για το λιμενικό σώμα που έχουν πιλωτικά στη διάθεσή τους τα drones. Έχουμε και από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Ηρακλείου κάποιες επιχειρήσεις τις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και βεβαίως έρχονται και στο μέλλον drone με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες που ειδικά και με το ανάγλυφο της Κρήτης θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα. Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδαμε και τις χαρακτηριστικές εικόνες από την επίδειξη που προηγήθηκε νωρίτερα σήμερα και αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρά τα 92 του χρόνια, ο Λευτέρης Τσικανδυλάκης κατάφερε να ανοίξει πρώτος την παρέλαση για την επέτειο του Όχι στο Ηράκλειο, σηκώνοντας το λάβαρο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου. Ο ίδιος, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους βρέθηκαν εκεί για να παρακολουθήσουν την παρέλαση, μιλάει στην κάμερα της CreteTV για τα όσα έζησε και τη σημασία του να τιμούν οι νεότεροι το έθνος. Κρατώντας με υπερηφάνεια το βαρύ φορτίο, το λάβαρο της Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, ο Λευτέρης Τσικανδυλάκης άνοιξε μονάχος την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στο Ηράκλειο, προκαλώντας συγκίνηση αλλά και το πιο θερμό χειροκρότημα όσων βρέθηκαν εκεί. Τρία χρόνια τώρα είμαι μόνος, αλλά
είναι η τελευταία, δεν μπορώ. Αλλά όλοι έχουν πεθάνει. Όλοι έχουν πεθάνει. Έτσι ήθελα να αντιπροσωπεύσω την παρέλαση. Ναι. Να συμμετάσχουν οι ανθρώποι που πολέμησαν. Εμένα είναι τιμή μου που είμαι Έλληνας και κριτικός, προπαντός κριτικός. Διότι σε όλους τους πολέμους οι Κρήτες δείξανε παλικαριά και ανθρωπισμό. 92 ετών σήμερα ο κύριος Λευτέρης και ήταν 23 όταν πολέμησε στην Κορέα, όπου λίγο έλειψε να χάσει το δεξί του πόδι όταν τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πεδίο της μάχης. Συμμετέχει ανελιπώς 10 χρόνια τώρα σε κάθε παρέλαση, τιμώντας, όπως μας λέει, με δάκρυα στα μάτια όσους χάθηκαν για την πατρίδα, αλλά και εκείνους που έμειναν ανάπηροι τιμώντας το έθνος. Είναι χρέο μας να συγκρατούμε τα ήθη και έθιμα των προγόνων μας. Διότι ένα κράτος, ένας λαός, όταν χάσει τα ήθη και έθιμά του, διαλύεται, καταστρέφεται. Περάσανε πάρα πολλοί σημειοφόροι από εδώ, διότι το γραφείο είναι από το 1949 η ίδρυσή του. Είναι ένα γραφείο το οποίο είχε 3.000 μέλη. Τώρα έχουμε γύρω στα 300 μέλη. Ακόμα. Ναι, από 3.000. Τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι και αυτοί που ζούνε, είναι ανήμποροι πια να περπατήσουν. Οπότε πώς θα παρελάσουν? Δεν ξέρει αν θα καταφέρει να παρελάσει ξανά, όπως μας λέει, καθώς τα πόδια του δεν τον βοηθάνε πια. Το σίγουρο είναι πως αυτά τα χρόνια που συμμετείχε στην παρέλαση ως ανάπηρος πολέμου, τίμησε στο έπακρον τη σημαία που κρατούσε. Πάμε τώρα να συνδεθούμε απευθείας με το κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα την περιφέρεια Κρήτης, η οποία φωτίστηκε στο ροζ χρώμα. Είναι μια εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού. Βλέπετε τη Γεωργία Μακάκη στους δέκτες σας. Γεωργία, καλησπέρα. Μια εκστρατεία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το κλειδί, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι η πρόληψη. Και η ελπίδα για θεραπεία είναι αυτό που μας ενώνει όλους. Είναι και ένα από τα πολλά συνθήματα αυτής της εκστρατείας. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα. Με ροζ χρώμα φωτίστηκε το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Είναι μαγικές εικόνες, είναι ωραίες εικόνες, οι οποίες θα διαρκέσουν για λίγο ακόμα. Έχει συμβολικό χαρακτήρα αυτή η εικόνα. Να πούμε ότι η περιφέρεια Κρήτης στέλνει δυνατά το μήνυμα της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Ένα μήνυμα ζωής προς όλες τις γυναίκες. Νωρίτερα, Κατερίνα, μοιράστηκαν ροζ τριαντάφυλλα και ροζ μπαλόνια και βεβαίως και σχετικά φυλάδια στους πολίτες. Νωρίτερα είχαμε και ένα μουσικό πρόγραμμα εντός του κτηρίου της περιφέρειας Κρήτης, τραγουδώντας για τις γυναίκες, τραγουδώντας για την πρόληψη από τη μεικτή χοροδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση ήταν να γίνει εκτός του κτηρίου, όμως ο καιρός τα χάλασε για λίγο στην περιφέρεια Κρήτης, λίγο η βροχή, λίγο οι άστραπες. Και έτσι λοιπόν το μουσικό πρόγραμμα έγινε εντός του κτηρίου της περιφέρειας Κρήτης. Να πούμε ότι η κινητή μονάδα μαστογραφίας δεν βρίσκεται έξω από το κτίριο της περιφέρειας Κρήτης, διότι από ό,τι πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Πιτσούλη, είχε μία βλάβη χθες, προσπαθούν να τη φτιάξουν, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Το μήνυμα είναι πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Προλαβαίνετε. Και τέλος να πούμε, Κατερίνα, ότι η κινητή μονάδα μαστογραφίας κάνει περίπου 4.000 μαστογραφίες δωρεάν, ένα δώρο ζωής στις γυναίκες. Μάλιστα. Πρόληψη, πρόληψη, πρόληψη. Έτσι θα κλείσουμε, Γεωργία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Στο σπίτι σου δεν θέλεις πάντα ηρεμία. Στο σπίτι σου δεν θέλεις πάντα σοβαρότητα. Στο σπίτι σου δεν θέλεις πάντα σταθερότητα. Σε ένα στεγαστικό όμως τα θέλεις όλα αυτά και τα θέλεις για πάντα. Γι' αυτό, αν σκέφτεσαι ένα δικό σου σπίτι, φροντίσαμε να υπάρχει ένα στεγαστικό με δόση σταθερή για πάντα. Προτεραιότητα σε εσένα. Eurobank. Τραγικό θάνατο. Στις φλόγες βρήκαν επιβάτες τρένου στο Πακιστάν, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τμήμα βίντεο που καταγράφει την εξόντωση του ηγέτη του ISIS.
Προσκυνητές που επέβαιναν σε τρένο στο Πακιστάν πήγαν να μαγειρέψουν φαγητό σε ένα από τα βαγόνια παρά τη σχετική απαγόρευση όταν οι φιάλες γκαζιού εξέραγησαν με αποτέλεσμα το τρένο να άρπαξε φωτιά. Τραγικό θάνατο βρήκαν πάνω από 70 άτομα, αρκετά από το οποίο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο κεφάλι πηδώντας από το καίωμενο τρένο την ώρα που αυτό βρίσκονταν ακόμη εν κινήση. Οι τραυματίες ανέρχονται στους 44, εκφράζοντα όμως φόβο ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί. Σύμφωνα με τον Υπουργό Σιδηροδρόμων του Πακιστάν, το γεγονός πως οι επιβάτες παίρνουν μαζί τους γκαζάκια και άλλα είδη για να μαγειρέψουν όταν κάνουν μεγάλα ταξίδια με το τρένο είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την επιδρομή των Αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων κατά του κρυσφυγέτου του ηγέτη του Ισλαμικού κράτους Αλ-Μπαγκδάντι στη Συρία. Το βίντεο έχει ληφθεί από αέρος, ένα σπρώμαυρο και δημοσιοποιήθηκε μετά τον αποχαρακτηρισμό του. Στην άλλη όψη της διεθνούς ειδησιογραφίας, με ρίζες αιώνων, το Halloween ξετρελαίνει μικρούς και μεγάλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ένας μετεωρολόγος τώρα, στο κλίμα της ημέρας, προκάλεσε γέλια μέχρι δακρύων στο στούντιο. Δείτε το πώς και το γιατί. Halloween σήμερα, γιορτή των Αγίων Πάντων των Καθολικών και αρχή του τριημέρου των νεκρών για τη Λατινική Αμερική και κυρίως στο Μεξικό, με σήμα κάτατεθεν τις κολοκύθες. Μια γιορτή που μοιάζει με τις δικές μας απόκριες, έχοντας όμως σημείο αναφορά στο υπερφυσικό και ως πηγή πανάρχιας δοξασίες των Κέλτων και των Ρωμαίων, που επιβίωσαν, μεταλλάχθηκαν με την κυριαρχία του χριστιανισμού και μεταφέρθηκαν από Ιρλανδούς μετανάστες στις ΗΠΑ και από εκεί σε ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο. Και βεβαίως μια γιορτή με αυτόνο χιούμορ, όπως απέδειξε και ένας μετεωρολόγος του καναδέζικου Global Calgary. Ο Τζόρνταν Βίτσελ ευνηδίασε την παρουσιάστρια όταν εμφανίστηκε ντυμένος όπως προστάζει η μέρα, επιλέγοντας ως αμφίεση μια στολή μυθικού μονόκερου. Στο στούντιο έγινε το Ελλανάδης, καθώς ο Τζόρνταν είχε κέφια, παρουσιάζοντας τον καιρό με το δικό του μαγικό τρόπο, με αποτέλεσμα τόσο η παρουσιάστρια όσο και όλοι όσοι βρίσκονταν πίσω από τις κάμερες να φτάσουν στο σημείο να δακρύζουν από τα πολλά γέλια. Απολαύστε τα στιγμιότυπα. Το καλύτερο μέρος πάνω στη θάλασσα είναι ένα πλοίο της Minoan Lines. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος. Έχετε Wi-Fi? Μισό λεπτό. Κωδικός Wi-Fi. 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 Άλλος Wi-Fi! Εγώ έχω Κοσμοτέ Wi-Fi. Συνδέομαι αυτόματα. Ο τρόπος να έχεις δωρεάν Wi-Fi άλλαξε. Γιατί Κοσμοτέ φέρνει το Κοσμοτέ Wi-Fi. Το μεγαλύτερο Wi-Fi δίκτυο της Ελλάδας για να έχεις πρόσβαση σε 1 εκατομμύριο δωρεάν Wi-Fi spot στο κινητό σου αυτόματα. Απλά κατέβασε το νέο Best Connect App. Κοσμοτέ. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το σπορ, γεια σας. Το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Λάρισα έχει στρέψει την προσοχή του Όφη, αφήνοντας πίσω την ήττα από την Καβάλα. Συνεχίζει την προετοιμασία του στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει καταλύσει η αποστολή. Ο Γιώργος Σίμος αναζητά όμως λύσεις για τη μεσαία γραμμή, καθώς θα απουσιάσουν ο τραυματίας Μεγιάδο και ο τιμωρημένος Νέιρα. Το πρωτάθλημα στρέφουν και πάλι την προσοχή του στον Όφη, καθώς την Κυριακή ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λάρισα. Η αναλυτικότερη αξιολόγηση για τη χθεσινή ήττα από την Καβάλα στο κύπελο θα γίνει αργότερα, αφού δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Ζητούμενο τώρα για τους κριτικούς είναι να παρουσιάσουν το καλό τους αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στους Θεσσαλούς, που επίσης προέρχονται από ήττα για το κύπελο με 3-0 από την Καλαμάτα. Η προετοιμασία του Όφη συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη, που έχει καταλύσει αποστολή, και σήμερα οι παίκτες προπονήθηκαν σε 2 γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν στην Καβάλα έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα φάσεων. Για το κυριακάτικο παιχνίδι, ο πονοκέφαλος του Γιώργου Σίμου αφορά τον νευραλγικό χώρο της μεσαίας γραμμής.
Ο Μεγιάδο δεν υπολογίζεται λόγω των ενοχλήσεων στο γόνατο, ενώ ο Νέρα δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω τιμωρίας. Οι δύο Αργεντίνοι έχουν κομβικό ρόλο στο κέντρο της ομάδας και ο 41χρονος προπονητής αναζητά την καλύτερη δυνατή λύση. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις επιλογές του, ενώ θα δοθούν στους παίκτες και τακτικές κατευθύνσεις σύμφωνα με το προφίλ του αντιπάλου. Εκπληκτικό παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο στα Τρίκαλα. Ο Εργοτέλης, αν και κατάφερε να ανατρέψει το σε βάρος του 1-0 από τους γηπεδούχους σε 2-1, τελικά γνώρισε την ήττα από τη γηπεδούχο ομάδα με σκορ 3-2. Κάνει λάθος, σε παράλληλη παλιά Λευθεριάδης. Το σούτ, εντυπωσιακό γκολ 1-0. Η μπάλα στο δεξί παρατηράκι του Καλογεράκη στο 54. Εκτελεί ο Γκροντής. Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά στα δίχτυα. 1-1 για τον Εργοτέλη. Πανηγυρίζει ο Ιατρούδης. Μπαράτα, εδώ μπορεί να απειλήσει ο Εργοτέλης. Ο Ιατρούδης είναι offside και ο Μπαράτα δεν του μεταβιβάζει. Τώρα θα το κάνει. Ο Ιατρούδης, το shoot goal! Πανέμορφο, εντυπωσιακό από τον Ιατρούδη. Βρίσκει αυτό στην εξηλαίωση από το λάθος που έκανε και ήρθε το 1-0 των Τρικάλων. Αυτό το μοναδική ομορφιά τέρμα. Το σκορ όμως είναι στο 1-2. Παπαγεωργίου θα πέσει στο έδαφος. Πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Δραγούσης. Παπαγεωργίου κινήθηκε πολύ γρήγορα. Μπήκε μπροστά από τον Οικονόμου, ο οποίος σηκώνει το χέρι, εμποδίζει τον μέσο των Τρικάλων. Υπάρχει πέναλτι για τους γηπεδούχους στο 80. Απλώνει το δεξί χέρι. Όχι, το μαρκάρισμα, αν υπάρχει, είναι χαμηλά. Για να δούμε. 2 η εκτέλεση, γκολ από τον Πελάεθ, 2-2 στο 81. Μία από τις αλλαγές του Περικλέα Μανατίδη βρίσκει δίκτυα. Η ομάδα των Τρικάλων, ο Λευθεριάδης ξανά για τον Μιάρο. Το 1-2, το γύρισμα, το πλασέο Καλογεράκης, ο Τσίπρας, γκολ 3-2. Τα Τρίκαλα σκοράρουν στο 89 με τον Τσίπρα. Καταρχήν να πω ότι ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε λίγο με τις καλύτερες των συνθηκών, θα μπορούσαμε να δούμε ένα καλύτερα ποιοτικά παιχνίδια και οι δύο ομάδες έχουν χαρακτηριστικά δημιουργικότητα. Πόσα γκολ να βλέπαμε, δηλαδή, άμα δεν έβρεχε? Τουλάχιστον όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού. Γιατί σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι που είχε συγκινήσει, γιατί γίνανε πολλές φάσεις, μπήκαν πολλά γκολ. Σίγουρα θα ήταν ένα παιχνίδι λαθών. Στο κύπελο πάντα ο Παναθηναϊκός καθάρισε την πρόκληση 1-3 την Παναχαϊκή, η Άλυσος Πανετολικός 0-4 στο άλλο παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης τώρα, αν και δυσκολεύτηκε αρκετά στα περιβόλια απέναντι στον Πλατανία που είχε πολλές ευκαιρίες, επικράτησε τελικά 1-0 με ένα εξαιρετικό γκολ από τον Τασουλή και έτσι είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα πρόκληση. Ο Πλατανίας είχε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει στο 75ο και στο 77ο λεπτό. Βγάζει προς τα έξω για τον Νίλη. Ο Νίλη κάνει το σούτ, την παρακοντράρει στον Ατζουλά. Ο Νίλη παίρνει όμως το rebound. Τώρα το σούτ γίνεται με καλύτερες προϋποθέσεις. Πάλι στον Ατζουλά, τρίτο σούτ από τον Νίλη. Αυτή τη φορά του λέει όχι ο Μιχαήλ. Μπόρχα ζητάει ο Τασουλής και παίρνει ο Τασουλής. Έχει χώρο μπροστά του ακραίου πιστοφύλακας του Αστέρα. Τον διανύει με την μπάλα στα πόδια. Δοκιμάζει και το σούτ και σκοράρει. Ο Χρήστος Τασουλής. Ευνηδιάστηκε ο Μάτζαρης, δεν περίμενε σούτ από τον Χρήστο Τασουλή. Νομίζω ότι ο ακραίος οπισθοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης δεν ξεκίνησε την προσπάθεια για να κάνει σουτ. Ξεκίνησε για να βρει έναν διάδρομο και να κάνει μια σέντρα. Είδε τον Μάτζαρη ότι δεν ήταν σε καλή θέση κάτω από την εστία του. Δοκιμάζει να περάσει και την σέντρα απέναντι. Έρχεται ο Νίλη χωρίς να είναι offside από πίσω. Κάνει την τρίπλα και κάνει πολύ κακό τελείωμα. Τώρα είναι καλή επίθεση και είναι μια καλή ευκαιρία για τον Πλατανιά. Περίου ο λόγος ο Λουκίνας. Μια στημένη μπάλα από τις πολλές. Ένα φάουλ σαν κόρνερ. Η μπάλα φτάνει με στη μεγάλη περιοχή και χάνεται τεράστια ευκαιρία από τον Τσαμούρη, αν έχω δει καλά. Θετική είναι η πορεία της ομάδας K19 του Όφη στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος νέων της Super League. Ενώ μετά το ισόπαλο 0-0 με την Ξάνθη, μίλησα στην κάμαρα της CreteTV ο τερματοφύλακας Βασίλης Σιφάκης και ο αμυντικός της K19 Μινάς Αυγουστάκης. Μία τριάδα ήττη των αγώνων συμπλήρωσε την περασμένη Κυριακή η ομάδα K19 του Όφη με το ισόπαλο 0-0 απέναντι στην Ξάνθη, έχοντας τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ισοπαλία 4-4 με τον Ολυμπιακό στο Ρέντι και εντός έδρας νίκη με 3-0 επί του Πανιωνίου. Στην αναμέτρηση με την Ξάνθη που έγινε στο Ατσαλένιο, οι νέοι του Όφη είχαν τις ευκαιρίες με κουράκι και νοικοκυράκι για να πάρουν το νικηφόρο αποτέλεσμα. Μετά το παιχνίδι μίλησαν στην κάμερα της CreteTV ο Βασίλης Σιφάκης και ο Μινάς Αυγουστάκης. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το παιχνίδι. Παίξαμε κάτω την μπάλα, κρατήσαμε την μπάλα, μας έλειψε τον γκολ. Προσπαθήσαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όλα τα παιδιά ήμασταν μαχητικά.
Προσπαθήσαμε. Τελικά δεν είδε το γκολ του στο 90 με το πέναλτι που δεν δόθηκε. Συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Δυνατά όπως ξέρουμε και με καλό παιχνίδι. Σίγουρα κάναμε ένα σημαντικό παιχνίδι. Παίξαμε μια καλή ομάδα. Παίξαμε το ποδόσφαιρο που μας μαθαίνουν και το σύγχρονο ποδόσφαιρο που αγωνίζεται και η μεγάλη ομάδα. Σίγουρα το αποτέλεσμα κρίθηκε στην τελευταία σκέψη, θα έλεγα. Το μόνο που δεν είχαμε ήταν τον γκολ. Συνεχίζουμε, θα δουλέψουμε στις προπονήσεις και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη συνέχεια. Θέλουμε να απολαμβάνουμε έναν ξεκούραστο ύπνο. Γι' αυτό όλοι αξίζει να στρώσουμε το κρεβάτι μας με την πολυτέλεια της Laura Ashley και τη φροντίδα της μαμάς. Μόνο στα αλφαβήτα θα βρείτε την πουπουλένια άνεση Laura Ashley έως και 80% φθηνότερα, συλλέγοντας κουπόνια με τις αγορές σας και επιλέγοντας προϊόντα από το ειδικό έντυπο. Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. 80 χρόνια αφιερωμένη σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Πανός, ο κορυφαίος Έλληνας μουσικός συνθέτης και από εκείνους που πρωτοστάτησαν στο νέο κύμα, έφυγε από τη ζωή στα 85 του χρόνια. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη τόσο στον καλλιτεχνικό κόσμο, όσο φυσικά και στους θαυμαστές του έργου του, και με τις δικές του γνώριμες μελωδίες θα κλείσουμε απόψε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην Αριστοτέλους που γερνάς, έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίν, σου ρίχνα στα μάτια